Για μια ακόμη φορά το Hollywood. Το Hollywood των Εβραίων αδελφών ταχώνει χοντρά στους Γερμανούς, στην ιστορία τους, στους προγόνους τους, στους Ναζί που ποτέ δεν άλλαξαν, ποτέ δεν άλλαξαν. Οι ίδιοι είναι και σήμερα. Τότε έβγαζαν τα χρυσά δόντια των κρατουμένων και τα κράταγαν σε βαρέλια. Το ίδιο κάνουν και τώρα. Με άλλες μεθόδους. Είναι επινοητικοί. Είναι εφευρετικοί. Να δείτε το μνημείο Άνδρες, το είδα χθες το βράδυ, είναι η αφήγηση της διάσωσης των κλεμμένων έργων τέχνης από τους Ναζί από διάφορα σημεία της Ευρώπης, από την Ιταλία, από την Γαλλία, από το Παρίσι, από το Βέλγιο, από την Μπρίζ. Χιλιάδες έργα τα οποία προωθούσαν και τα έκρυβαν σε διάφορα ορυχεία. Είναι μια πραγματική ιστορία βασισμένη σε ντοκουμέντα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η ιστορία μιας ομάδας ειδικών σε έργα τέχνης, η οποία συγκεντρώνει πληροφορίες και μετά τη μάχη των Αρδενών εισέβαλε σε διάφορα ορυχεία τα οποία συγκέντρωναν οι κλέφτες, οι γερμαναράδες, οι ληστές, οι Ναζί, οι βάρβαροι. Συγκέντρωναν έργα τέχνης, πολλά από αυτά νεότερα, Πικάσο και τα λοιπά, τα κατέστρεψαν, τα έκαψαν. Αρκετά τα οποία μεταφέρθηκαν από μουσεία για να στολίσουν το μουσείο του Χίτλερ έγιναν παρανάλωμα του πυρός από τη μανία των παραφρόνων Ναζί που πέρασαν το DNA τους στους παράφρονες σημερινούς Γερμανούς που έχουν καταδικάσει τη μισή Ευρώπη σε πείνα, σε ανεργία, σε εξόντωση, σε οικονομικά κρεματόρια. Να μην το χάσετε το έργο. Είναι μια πραγματική ιστορία, μια αφήγηση με λεπτομέρειες, με μια ομάδα πολύ καλών ηθοποιών φυσικά, με τον Κλούνεϊ, τον Ντέμον. Έτσι για να καταλάβετε γιατί και τώρα μαζεύουν το χρυσό μέσα από τα ενεχειροδανειστήρια όλης της Νότιας Ευρώπης. Για να καταλάβετε πώς προωθούν τόνους χρυσού και τώρα τους οποίους βρήκαν οι σύμμαχοι μέσα σε ορυχεία μετά την εισβολή τους στη Γερμανία. Έκλεβαν το χρυσό και τα έργα τέχνης από όλη την Ευρώπη. Οι φασισταράδες του κερατά, οι κοινοί εγκληματίες μέχρι και σήμερα ποτέ δεν άλλαξαν. Ποτέ δεν άλλαξαν. Εγκληματίες κακούργοι και τότε και τώρα. Ποτέ δεν άλλαξαν. Και ομολογώ ότι το ευχαριστήθηκα γιατί το Hollywood μέχρι και σήμερα τους αλλάζει τα φώτα παγκοσμίως και δείχνει σε όλη την παγκόσμια κοινότητα ποια είναι η ισχυρή οικονομικά χώρα της Ευρώπης η οποία έχει ιστορία βαρβάρων, κακούργων, εγκληματιών. Ευτυχώς υπάρχει και το Hollywood το οποίο τους αλλάζει τα φώτα.